Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα πλέξουμε αυτό το όμορφο και εύκολο σχεδιάκι για να φτιάξουμε μία παιδική κουβερτούλα. Θα διαλέξετε τα χρώματα που εσείς θέλετε, ένα βασικό χρώμα και ακόμα μία κούκλα πολύχρωμη. Το σχέδιο αποτελείται από απλά ποδαράκια και μία πολύ μεγάλη αλυσίδα. Πάμε να το φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα. Αυτό το εύκολο σχέδιο που μπορείτε φίλοι μου να φτιάξετε μια όμορφη παιδική κουβερτούλα για τις δροσερές νύχτες του καλοκαιριού. Θα ξεκινήσουμε με τη βασική μας θηλιά και θα πλέξουμε αλυσιδάκια. Έχω πλέξει εδώ 20 αλυσίδες. Θα σας κάνω ένα μικρό δείγμα για να δείτε πώς μπορείτε να το φτιάξετε. Εδώ σε αυτό το σημείο παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πατήσω την τέταρτη θηλιά να κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω μία αλυσίδα στη βάση και πηγαίνω στην αμέσως επόμενη να πλέξω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, αφήνω μία της βάσης και πλέκω ένα ποδαράκι στην αμέσως επόμενη αλυσιδούλα. Θα πλέξω με αυτόν τον τρόπο μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου, πλέκοντας απλά ποδαράκια. Κάνω μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω μία αλυσιδούλα στη βάση μου και πατάω στην αμέσως επόμενη. Και έφτασα στο τέλος της σειράς. Τώρα θα πλέξω 3 αλυσίδες στον αέρα, που είναι το ύψος που θα δώσω για να γυρίσω το πλεχτό μου, και μία αλυσιδούλα ακόμα για το κενό. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και πατάω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς να πλέξω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι στο επόμενο ποδαράκι. Την ουσία φίλοι μου, πλέκουμε ένα δίχτυ και μετά θα γεμίσουμε τα κενά πλέκοντας μία μεγάλη αλυσίδα για να δημιουργήσουμε αυτό το όμορφο σχεδιάκι. Και έφτασα στο τέλος της σειράς μου, πλέκοντας ένα ποδαράκι εδώ ακριβώς. Και για να γυρίσω τη σειρά μου θα πλέξω 4 αλυσίδες. Αυτό είναι το βασικό μας σχέδιο. Θα πλέξω λίγες σειρές ακόμα και θα σας δείξω πώς θα γεμίσουμε τα κενά πλέκοντας μία μεγάλη αλυσίδα. Έχω φτιάξει αρκετές σειρές. Αυτή θα είναι η βάση για την κουβερτούλα μας. Και τελειώνοντας, γύρω-γύρω θα πλέξουμε σε κάθε κενό 2 άριχτα. Για να τελειώσει όμορφα γύρω-γύρω η κουβέρτα.
Αφού πλέξουμε γύρω-γύρω τα άριχτα και ολοκληρώσουμε την κουβερτούλα μας, μετά θα πλέξουμε την αλυσίδα για να γεμίσουμε τα κενά. Εδώ στη γωνία θα πλέξω 4 άριχτα, 2 για αυτή τη σειρά και 2 για την άλλη. Έχω γυρίσει έτσι το πλεκτό μου και πλέκω μετά 2 άριχτα σε κάθε κενό. Έτσι θα πλέξω γύρω-γύρω την κουβέρτα μου για να είναι το τελείωμα της κουβέρτας όμορφο. Έτοιμο το δείγμα μας. Ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι η κουβερτούλα μας. Έχουμε κάνει και το τελείωμα γύρω-γύρω. Και τώρα θα πάρουμε ένα άλλο νήμα σε άλλο χρώμα. Μπορείτε να διαλέξετε εσείς ροζ, αν είναι για κοριτσάκι, γαλάζιο, ακόμα και ένα πολύχρωμο στις αποχρώσεις του γαλάζιου ή του ροζ. Θα πλέξουμε μία αλυσίδα, κάνοντας τη βασική μας θηλιά και πλέκουμε αλυσιδάκια. Έχω πλέξει την αλυσίδα μου και πάμε τώρα να την περάσουμε μέσα εδώ στα κενά. Θα πάρετε ένα συνδετήρα και θα περάσετε την κλωστή σας και το αλυσιδάκι κατά αυτόν τον τρόπο. Θα σας βοηθήσει να περάσετε πιο εύκολα από τις τρύπες εδώ. Ξεκινάμε περνώντας το αλυσιδάκι μας μέσα από τα κενά. Βλέπετε πώς γεμίζουν τα κενά και τι όμορφο που δείχνει τώρα το σχέδιό μας. Έτσι θα γεμίσω σιγά σιγά και τα υπόλοιπα κενά. Περνώντας το αλυσιδάκι σε όλα τα κενά, μας δίνει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφα πλεκτά με αυτό το εύκολο σχέδιο που αποτελείται μόνο από απλά ποδαράκια και αλυσιδούλες. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!